ότι τα παιδιά, οι φοιτητές, περίπου 28 έκαναν αυτά τα γρήγορα τεστ εχθές, οπότε προχθές μάλλον, που έχει προμηθευτεί ο Δήμος. Πάμε πολύ καλή πρωτοβουλία του Δήμου, φίλες και φίλοι, για αυτό. Που βγήκαν όλα αρνητικά, οπότε τα παιδιά είναι εντάξει. Έχουμε δώσει οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνονται αυτά τα τεστ. Πρέπει να είστε 5 μέρες στο σπίτι, έτσι κι αλλιώς καραντίνα είμαστε. Αν πάτε, κλείνετε ραντεβού για το γρήγορο τεστ, χωρίς όμως να έχετε πυρετό, συμπτώματα τέτοια. Τότε, σε αυτή την περίπτωση γίνεται το τεστ, βγήκαν αρνητικά τα 28 των φοιτητών. Και το άλλο τώρα ευχάριστο που θα καλημερίσω τον αντιδήμαρχό μας, τον κύριο Μαστοράκη, είναι ότι εξακολουθούν τα λίμματα της Ιερά Πέτρας να είναι COVID free, χωρίς κορονοϊούς. Αυτό είναι πολύ καλό σημάδι. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα. Μαρία, καλημέρα σε εσένα και τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού. Ναι, όπως ξέρεις και όπως έχουμε πει και παλαιότερα σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, τηρείται το πρωτόκολλο σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε εβδομαδιαία βάση θα έλεγα. Γίνονται οι συγκεκριμένες αναλύσεις. Για μια ακόμη φορά είμαστε COVID free σε ό,τι αφορά τα λίμματα της Ιερά Πέτρας. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Μας ανεβάζει κάπως την ψυχολογία. Έτσι, γιατί είδαμε κάποια κρούσματα και ένα εδώ, ένα εκεί. Έτσι, και τρομοκρατήθηκε ο κόσμος, προβληματίστηκε κιόλας, για να μην πω, δεν τρομοκρατήθηκαν όλοι, αλλά προβληματιστήκαμε. Εξακολουθούμε να είμαστε χωρίς συγκέντρωση ή κουφορτίο που λένε οι επιστήμονες, κοντεύουμε να γίνουμε λοιμοξιολόγοι όλοι εμείς εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε, με την ευκαιρία, έχουμε προβλήματα από την... από τη βροχόπτωση το πρωί, είχαμε καλή βροχούλα στην Ιεράπτρα, έχουμε κάποια θέματα, ναι. Είχαμε καλή βροχούλα, δυστυχώς μας δημιούργησε στα δίχτυα ίδρυψης δύο μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Το ένα έχει να κάνει με τον αγωγό ίδρυψης κεντρή Βαϊνιά, που υδροδοτεί το κεντρή και τη Βαϊνιά, μεγάλο σπάσιμο. Καθίζηση, αντιλαμβάνεστε, με τα πολλά νερά, καθίζηση και σπάσιμο του άγωγου. Ήδη υπάρχει συνεργείο εκεί για αποκατάσταση της ζημιάς. Οι δυσκολίες βέβαια είναι πολλές, γιατί ειδικά μέσα στην περιοχή στα λιβάδια αντιλαμβάνεστε το πόσο λάστι έχει, πόσο νερά. Είναι μια δύσκολη περιοχή για να επέμβεις και να επιχειρήσεις. Από εκεί και ύστερα τα παιδιά της υπηρεσίας πολλές φορές έχουν τεσταριστεί σε τέτοιες συνθήκες και πάντα βγαίνουν νίκησες, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Θα μας δυσκολέψει αυτό το σπάσιμο, αλλά θα δοθεί το νερό κανονικά. Δηλαδή, ποιες περιοχές σήμερα δεν έχουν νερό, αν κατάλαβα σωστά. Επί της ουσίας, για να σου δώσω μια πλήρη εικόνα. Οι δεξαμενές έχουν νερό, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Ιερά Πέτρας. Από εκεί και ύστερα, προς την περιοχή της Βαϊνιάς και του κάτω χωριού, λόγω του χτεσινού σπασίματος, γύρω στις 4 η ώρα, εχθές έγινε 4-5 η ώρα το συγκεκριμένο σπάσιμο, δεν υδροδοτούνται από χθες. Αναγκαστήκαμε και κόψαμε την παροχή νερού προς τις συγκεκριμένες περιοχές για να μην χάνετε το νερό από τις δεξαμενές. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Και το κεντρή πάντως και η Βαϊνιά έχουν δεξαμενές οι οποίες μπορούν να τους κρατήσουν να πάνε παραπέρα. Σύνεση βέβαια ως προς τη χρήση του νερού χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις και είναι κάτι αναγκαίο, βοηθάει προς όλες τις κατευθύνσεις. Το ένα σπάσιμο λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο σπάσιμο και πολύ πιο μεγάλο είναι στο δίχτυο της Ταρακίνας, εκεί όπου έγινε κατολίσθηση, έφυγε ένα κομμάτι μεγάλο του βουνού και έχει κρεμάσει ο αγωγός. Και εκεί υπάρχουν συνεργεία του Δήμου, της Υπηρεσίας Ίδρυψης, Άρρωσης και Αποχέτευσης, και αυτό δύσκολο εγχείρημα. Τα παιδιά θα παραμείνουν και πέραν του ωραρίου τους, αν χρειαστεί, για να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε ζημιά έχει προκληθεί. Σε αυτή την περίπτωση όμως να τονίσω ότι επειδή κλείνουν οι γεωτρήσεις και δεν έρχεται νερό προς την Ιερά Πέτρα από την πλευρά της Ταρακίνας,
έτσι, και εδώ είναι στη χρήση του νερού μέχρι την ολοκλήρωση των έργων. Μάλιστα. Ωραία, γίνονται προσπάθειες λοιπόν να αποκατασταθούν έτσι, οι όποιες ζημιές. Οι δεξαμενές έχουν νερό, οπότε αν γίνει αποκατάσταση... Οι δεξαμενές έχουν νερό, τροφοδοτούμε κανονικά την πόλη. Τροφοδοτούμε κανονικά δηλαδή, την πόλη. Ποιες περιοχές τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νερό, δεν έχουν νερό? Λόγω αυτή τη στιγμή δεν τροφοδοτείται, ναι. Μόνο το Κεντρί και η Βαϊνιά. Έχουν όμως τις δεξαμενές τους. Έχουν όμως τις δεξαμενές τους. Έτσι. Και μόλις αποκατασταθείς μια θα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ελπίζω γρήγορα να γίνει αποκατάσταση. Λοιπόν, προφανώς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μέσα από αυτές τις αντίξωες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε. Πέραν τούτου, το Μύρτος και το Στόμιο έχουν δεξαμενές που το ώστε να έχουν με το που κλείσουμε το νερό από τη Σαρακή να προσφυερά πέτρα. Να τροφοδοτούνται, να υδροδοτούνται καλύτερα, να το πω. Η Υγρά Λυγιά, αυτές τις περιοχές, δηλαδή Μύρτος, Στόμιο, Υγρά Λυγιά, Γαβρίλη, το επόμενο διάστημα θα γίνει διακοπή υδροδότησης για να αποκατασταθεί η βλάβη. Τονίζω ότι το συγκεκριμένη ζημιά έχει γίνει στα όρια του δικτύου που φτιάχνουμε τώρα τον καινούριο αγωγό, για να δώσω να καταλάβετε. Παίζουμε δηλαδή με το χρόνο μέχρι να παραδοθεί το συγκεκριμένο κομμάτι του αγωγού, ούτως ώστε να αποφύγουμε μετά τα πολλά και συνεχή σπασίματα και συχνά σπασίματα που έχουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι της διαδρομής του αγωγού προς το περιστερά. Ωραία. Τώρα, ο καθαρισμός ομβρίων, μας πήρε ένας φίλος το πρωί. Εκεί στο Κεντρί δεν έχουν καθαριστεί οι αγωγοί ομβρίων υδάτων και φοβάται μήπως και έχουν θέματα. Δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ένα πλημμυρικό φαινόμενο και να αφορά τους αγωγούς και το πόσο το αν είναι καθαρή ή όχι. Επεμβάσεις έχουν γίνει από την υπηρεσία σε κέρια σημεία και όχι μόνο, σε σημεία που γνωρίζουμε καλά ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τώρα, αν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης είναι τέτοιος ο όγκος των νερών που πέφτει και δεν μπορούν να απορροφήσουν οι σάρες είτε ο αγωγός από κάτω των ομβρίων τον όγκο, το σύνολο του όγκου του νερού, τότε εντάξει, εκεί περιμένουμε για 5-10 λεπτάκια μέχρι να σταματήσει η βροχή και απορροφούνται τα όμβρια. Αυτό είναι. Είναι σημεία τα οποία γνωρίζουμε, είναι για 5-10 λεπτάκια όσο είναι δυνατή η βροχόπτωση, από εκεί και ύστερα δουλεύουν κανονικά τα δίκτυα όμβρια. Ωραία. Λοιπόν, και αυτό λέω γιατί, γιατί είδαμε και στις προηγούμενες μέρες που είχε πάλι βροχοπτώσεις ότι δεν αντιμετωπίσαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ξεκάθαρο. Το μόνο που μπορεί να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης είναι αν μείνει κάποια σακούλα πάνω, κάποια φερτά υλικά και φράσουν τη σχάρα από πάνω. Εκεί πάλι υπάρχουν συνεργεία της υπηρεσίας που πηγαίνουν και καθαρίζουν. Αλλά είναι πολύ απλό και για ένα πολίτη με ένα ξύλο ή μια σκούπα. Να τα παραμερίσει σε αυτή την περίπτωση, κύριε Δήμαρχε, θεωρώ αυτονόητο όταν δεις, ας πούμε, ότι έχει το φρεάτιο μαζέψει φερτά, να πιάσεις μια σκούπα κάτι να τα μαζέψεις. Το θεωρώ αυτονόητο, ας πούμε, γιατί εντάξει, πρέπει να βοηθάμε και εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις και νομίζω ότι αρκετοί το κάνουν. Το θέμα είναι να έχουν καθαριστεί για να πέρα από τα φερτά που μπορεί να μαζευτούν στις χάρες, να έχουν καθαριστεί προκειμένου να φεύγουν απρόσκοπτα τα νερά. Αυτό είναι που λένε και οι φίλοι μας ακροατές. Και θα ήθελα να σας βάλω και εκεί το θέμα, βέβαια είναι και θέμα περιφέρειας και πολιτικής προστασίας. Το θέμα, ας πούμε, του κάτω χωριού μας, το έχουν ξαναβάλει και ξαναβάλει οι άνθρωποι που ζουν εκεί στη γύρω περιοχή, που είναι οι Καλαμιώνες και ο Ξεροπόταμος, ο οποίος μας λένε... Okay, είναι εκεί, λέω, τα σημεία που μας έχουν ενοχλήσει προκειμένου να σας ενοχλούμε και εμείς εσάς με την καλή έννοια, να μην νιώθουν ανασφάλεια οι άνθρωποι, γιατί ήδη έχουν, αν θυμάστε,
θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, έχουν πάθει ζημιές με τα νερά της βροχής. Αν θυμάστε, πέρυσι είχε πλημμυρίσει και το γήπεδο του κάτω χωριού. Είχαμε και θέματα με τον βιολογικό εκεί. Φοβούνται λοιπόν ότι κάτι έχει σπάσει από το βιολογικό, κάποια σωλήνα, κάτι, και γεμίζει λίμματα εκεί το ξεροπόταμος. Έχει γεμίσει και καλάμια, έχει γεμίσει και φερτά υλικά ο Καλαμιώνας, με αποτέλεσμα να μην φεύγει το νερό, και φοβάται ο κόσμος εκεί. Αν δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση. Κοίταξε, γιατί τα καλάμια ξέρω ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Σε ότι δεν έχει σπάσει. Το σωλήνα του βιολογικού δεν έχει σπάσει. Ειδικά στην περιοχή του κάτω χωριού, επειδή έχουμε πολλές φορές οπλήσεις για την ανάγκη να επέμβει η υπηρεσία και να δώσει λύσεις, πάντα άμεσα υπάρχει συνεργείο το οποίο όσο αφορά τα καλάμια βέβαια και τα φερτά, ναι, είναι ένα θέμα τα ρέματα φέτος στην περιοχή κάθε χρόνο, αλλά φέτος θέμα παραπάνω λόγω του ότι ο καιρός δείχνει ότι έχει όρεξη να βρέξει, οπότε πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την αντιπεριφέρεια ως επιτοπλίστων, να γίνουν κάποιες ενέργειες. Αυτό θα συμφωνήσω εκεί, ότι όντως πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Ναι. Αυτά τώρα είναι σε συνεργασία με την αντιπεριφέρεια, πάντα. Είναι η πολιτική προστασία. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η αρμόδιος αντιδήμαρχος κυρία Ρουμελιωτάκη έχει ενημερώσει για τα προβλήματα και που υπάρχει ανάγκη ώστε να γίνουν καθαρισμοί ρεμάτων. Από εκεί και ύστερα τώρα, στην πλευρά του Δήμου όπου μπορούμε να βοηθήσουμε με δικά μας μέσα, το κάνουμε και το γνωρίζω, δεν το κάνουμε τέτοιο, μόνο το κάνουμε κάτι. Το κύριο όμως πρέπει να τον αναλάβει ως οφείλει η αντιπεριφέρεια. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Είπαμε για την είδηση αυτή που μας χαροποιεί, που πρόκειται για λίμματα, αλλά πραγματικά μας κάνει έτσι να νιώθουμε λίγο πιο ασφαλείς άμα είναι τα λίμματα καθαρά. Ξέρουμε ότι είναι ένα δείγμα. Μαρία, το περίεργο και αν σου φαίνεται, ναι, χαιρόμαστε για τα λίμματα μας. Έτσι, ναι, γι' αυτό. Ναι. Είμαστε λοιπόν καθαροί, COVID-free τα λίμματα της Ιεράπετρας ξανά. Κάθε εβδομάδα νομίζω κάνετε αυτό, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, οπότε περιμέναμε από την προηγούμενη Πέμπτη που μας είχατε πει ότι... Ναι, χρειάζεται ένα μεσοδιάστημα για να βγουν τα αποτελέσματα. Όπως του είχα υποσχεθεί, με το που βγήκαν τα αποτελέσματα, βγήκαν στη δημοσιότητα αμέσως. Και έτσι θα γίνεται. Ωραία, ωραία. Και έτσι θα γίνεται. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ελπίζω να μείνουμε έτσι, κύριε Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα να έχετε. Και έτσι φτιάχνει και ο καιρός, θα φτιάξουν, είπαμε, και οι ζημιές, θα υπάρχει νερό σε λίγη ώρα, μόλις αποκαταστούν οι ζημιές εκεί που δεν υπάρχει, και δώστε λίγη προσοχή. Πρόβλημα με το νερό, όχι, υπάρχει νερό, απλά είπαμε... Μπράβο, έτσι, με σύνδεση να γίνεται η κρίση. Ναι. Ωραία, και δείτε αυτό με τα φρεάτια και στο κεντρί, είναι θέμα ανασφάλειας, γιατί είμαστε σε καραντίνα, και αντιδήμαρχε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κόσμο μας. Έχουμε... Συγκεκριμένος, αν νομίζει ότι πρέπει να επέμβει κάπου η υπηρεσία, μπορεί να καλέσει τώρα στο 26.000 για να το δηλώσει, γιατί προφανώς δεν το έχει κάνει. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. 26.000 σε περιπτώσεις τέτοιου τύπου, αν έχουμε. Ωραία. Την καλημέρα μας, κύριος Στορακή, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον αντιδήμαρχο και τα λίμματα που είναι.